I love this game. Took me from rags to riches. Let's go. Ακούτε την εκπομπή Full Court Cast με τον Αντώνη Κατσαρό. Γεια σας και πάλι φίλες και φίλοι της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας. Ακόμα ένα επεισόδιο του Full Court Cast με τον καλεσμένο μας σήμερα, τον Νίκο, τον Στυλιανού του Κεραυνού. Νίκο, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε που αποδέχτηκες την πρόσκληση για αυτή την εκπομπή, να έχουμε την ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα για την καριέρα σου, για τον Κεραυνό και γενικότερα για την Κυπριακή Καλαθόσφαιρα. Ναι, καλημέρα και από μένα. Καταρχάς να πούμε αρχικά σε όλο τον κόσμο να ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα σε αυτές τις δύσκολες και πρωτόγνωρες στιγμές που περνάμε. Και μένουμε σπίτι για να βγούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μπορούμε, για να επιστρέψουμε σε αυτά που αγαπάμε, στις δουλειές μας και σε όλα αυτά. Εσύ πώς τα περνάς αυτές τις ημέρες στο σπίτι? Εγώ εντάξει, αυτές τις μέρες, οι πρώτες μέρες ήταν λίγο δύσκολες. Δηλαδή ξυπνούσα και ήμουν κάπως χαμένος. Δεν είχα τη ρουτίνα μου, δεν ήξερα τι να κάνω. Μετά από λίγες μέρες αποφάσισα να βάλω μια ρουτίνα, δηλαδή να ξεκίνησα να γυμνάζομαι, ξεκίνησα να κάνω, δηλαδή ό,τι κάνω όμως το κάνω με πρόγραμμα. Δεν ξυπνάω και όταν μου έρθει θα πάω να γυμναστώ. Έχω βάλει πρόγραμμα, δηλαδή για να έχω μια ρουτίνα, για να κυλάει η μέρα μου καλά, χωρίς να σκέφτομαι τώρα τι θα κάνω και να είμαι χαμένος γενικά. Κάτι που με έχει βοηθήσει αρκετά, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να περνάνε οι μέρες χωρίς να το καταλαβαίνω τόσο πολύ. Είναι και μια ευκαιρία αυτές οι μέρες ίσως να διαβάσουμε περισσότερο, ίσως να μελετήσουμε κάποια πράγματα που θέλουμε να ασχοληθούμε, να δούμε καμιά ταινία, καμιά σειρά που έχουμε αφήσει πίσω, ξέρεις, να ζούσουμε... Να κάνουμε πράγματα τα οποία λέγαμε πριν ότι αμάν δεν προλαβαίνω. Αυτά. Πόσο μάλιστα που είσαι και νιώπαντρος εσύ, να ζήσεις και περισσότερες στιγμές με την γυναίκα σου, με τις οικογένειάς μας εμείς οι περισσότεροι. Είναι σίγουρα. Ειδικά οι μικρότερες ηλικίες έχουν την ευκαιρία να ζήσουν με τους γονείς τους περισσότερο, οι γονείς να ζήσουν τα παιδιά τους περισσότερο, γιατί βλέπουμε ότι στην καθημερινότητα δεν γίνεται αυτό. Και κάπως οι οικογένειες είναι λίγο απομακρυσμένες. Δεν είναι... Παλιά ήμασταν δηλαδή πολύ πιο κοντά στις οικογένειες μας όταν ήμασταν στο σπίτι. Και πόσο μάλλον ήταν αθλητές που είχαν τους αγώνες, προπονήσεις, ταξίδια. Ναι, εννοείται. Εμένα φυσικά η γυναίκα μου δουλεύει ακόμα. Αλλά εντάξει, είναι λίγες οι ώρες που λείπει από το σπίτι για τη δουλειά. Οπότε εντάξει, μια χαρά. Ωραία. Όπως είπαμε, θα συζητήσουμε για την καριέρα σου. Θέλω να ξεκινήσουμε, να πάμε πίσω, να δούμε πώς ξεκίνησες με την Καλαθόσφαιρα. Εσύ βέβαια προέρχεσαι από μια μπασκετική οικογένεια. Ο πατέρας σου ήταν μεγάλος καλαθοσφαιριστής. Έπαιξε χρόνια στην Ελλάδα, στον Άρη Θεσσαλονίκη, στον Ηλυσιακό, στον Πειραϊκό, στη Δάφνη, αν θυμάμαι καλά. Δεν τις θυμάμαι όλες, αλλά κάποιες... Έχει παίξει στον Άρη, στον Πανελλήνιο έχει παίξει, στο Μήλωνα έχει παίξει όταν ήταν τότε στις μεγάλες κατηγορίες. Αυτά βασικά, σε αυτές. Ήταν πολλά χρόνια στον Άρη, από όταν είχε πάει δηλαδή από το 1974-1975 μέχρι το 1983 ήταν εκεί. Και γύρω μετά στο 89-90 είχε επιστρέψει στην Κύπρο. Για το πεζοπορικό αρχικά και μετά για την... Πού έγινε ΑΕΚ με την... Ναι. Ήτανε και με τον Νίκο τον Γκάλι μαζί, έτσι, παίζανε... Ήτανε μαζί, ναι. Και έχω ακούσει διάφορες ιστορίες από εκείνα τα χρόνια. Και είναι κάτι που με βοήθησε και εμένα να ασχοληθώ με τον μπάσκετ όταν άκουγα... Γιατί δεν τα είχα προλάβει, ήταν πριν γεννηθώ ο Άρης. Όταν έπαιζε στον Άρη δηλαδή, αλλά οι ιστορίες γενικά και αυτά που έβλεπα με βοήθησαν και εμένα να πάω προς τον μπάσκετ. Και φυσικά όταν ήμουν μικρός εδώ και πήγαινα και έβλεπα τον πεζοπορικό που γινόταν ο χαμός στο γήπεδο, από τα κάγκελα οι φίλαθλοι κρεμόντουσαν, ήταν κάτι τρελό για μένα σαν παιδί, το έβλεπα και έλεγα ότι θέλω να κάνω και εγώ κάτι αντίστοιχο μετά, να μπορώ να παίζω και για τόσο κόσμο. Δυστυχώς στην Κύπρο δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Αλλά εντάξει, το έχω ζήσει αλλού. Ήμουν τυχερός να το ζήσω αλλού.
Η αλήθεια είναι ότι σε μια παλιότερη εκπομπή μου που έκανα και με τον Αντώνη το Ρουσάκη, μας έλεγε ιστορίες από τότε πριν το 87 παιχνίδια που γινόταν σε κατάμεστα γήπεδα. Δηλαδή, εντάξει, σίγουρα ο κόσμος ο περισσότερος ασχολήθηκε με τον μπάσκετ από το 87 και μετά, λόγω της Εθνικής Ελλάδος, του Ευρωπαϊκού. Όμως, παρόλα αυτά, στην Κύπρο, το μπάσκετ αγαπιόταν από τον κόσμο πριν από το 87. Ναι, γενικά στην Κύπρο και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο από πολύ παλιά, γιατί όπως ξέρουμε η Κύπρος είναι ένα νησί που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Πιο παλιά νομίζω ότι ήταν και κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να το αποφύγουν εισαγωγικά. Δηλαδή ήταν η διέξοδός τους, η διασκέδασή τους κιόλας. Όπως είναι τώρα σε άλλες χώρες που βλέπουμε, σε ευρωπαϊκές χώρες που βλέπουν το μπάσκετ σαν την έξοδό τους. Έτσι ήταν και εδώ παλιά πιστεύω. Ναι, ναι. Ξεκίνησες λοιπόν από ακαδημίες της ΑΕΚ, λόγω και του πατέρα σου. Είχα ξεκινήσει από τις ακαδημίες της ΑΕΚ. Βασικά είχα ξεκινήσει από τις ακαδημίες του ΑΟΚΙ Θρέας. Ήταν μια ομάδα που ήταν στη Λάρνακα, που ήταν στη δεύτερη κατηγορία τότε. Και ουσιαστικά ήμασταν η παρέα μας της γειτονιάς, ας το πούμε. Και είχαμε ξεκινήσει εκεί όλοι μαζί. Παίζαμε εκεί 1-2 χρόνια και μετά πήγα στην ΑΕΚ. Μετά είχα πάει στην ΑΕΚ. Στα παιδικά, κάπου εκεί ήμουνα, 14, στα παιδικά νομίζω, ναι, παιδοεφηβικά. Και μετά έμεινα εκεί στην ΑΕΚ για κάποια χρόνια, μέχρι το παιδικό εφηβικό. Μετά είχα έρθει μια χρονιά στο ΑΠΟΕΛ, στην πρώτη ομάδα με τον Κώστο Χριστόπουλο. Ήταν ο πρώτος προπονητής έτσι που με επέλεξε για την πρώτη ομάδα, ενώ ήμουν σε ηλικία 16 χρονών ακόμα. Έπαιζα και στο εφηβικό και στο ανδρικό. Και είχαμε κατακτήσει το πρωτάθλημα στο εφηβικό, θυμάμαι, με τον Κώστο Λίνο, ήμασταν μαζί. Και μετά επέστρεψα πίσω στην ΑΕΚ, όταν είχε ανέβει πλέον και η ΑΕΚ στην πρώτη κατηγορία. Και μετά από αυτό είχα φύγει για Αμερική. Στα 17 προς 18 χρονών είχα φύγει για Αμερική. Είχα πάρει υποτροφία να πάω να σπουδάσω και να παίξω μπάσκετ εκεί. Κάτι το οποίο το ήθελα από μικρός. Δηλαδή πάντα το σκεφτόμουν. Όταν ήμουν στις ομάδες με τους Αμερικάνους τους παίχτες, πάντα τους ρωτούσα πώς είναι και αυτά. Κάτι το οποίο τότε, το 2005-2006, δεν ήταν και τόσο εύκολο όπως είναι τώρα. Τώρα δηλαδή νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο για τους Ευρωπαίους να πηγαίνουν στην Αμερική. Είναι, δεν ξέρω, είναι πιο κοντά, στο πούμε, πλέον. Ναι, ήμουνα στην Αμερική 3 χρόνια, τα οποία είχα πάρει τεράστιες εμπειρίες. Δηλαδή και στο κολεγιακό παίζαμε σε γεμάτα γήπεδα. Εντάξει, ο κόσμος εκεί το βλέπει, η διασκέδαση, όλο το σχολείο, το πανεπιστήμιο θα πάει στα μάτς. Την επόμενη μέρα του μάτς όλο το πανεπιστήμιο, δηλαδή θα περπατάς στο σχολείο και θα συζητάνε, θα σου λένε για το παιχνίδι. Κάτι που ήταν πρωτόγνωρο και για μένα, φεύγοντας από την Κύπρο τότε, το 2005-2006, να πάω στην Αμερική. Μπασκετικά πήρα πάρα πολλά πράγματα από την Αμερική, έχασα κάποια άλλα. Αλλά νομίζω ότι αυτά που πήρα ήταν περισσότερα. Δηλαδή, δούλεψα πάρα πολύ το σώμα μου, τη δύναμή μου. Κάναμε πολλά βάρη τότε. Παρόλο που ήμασταν 18-19 χρονών, μας είχαν στα βάρη σχεδόν κάθε μέρα. Η αθλητικότητά μου βελτιώθηκε. Ήμουνα σε μια ηλικία που άμα έμενα στην Ευρώπη δεν θα είχα τόσο χρόνο συμμετοχής, πιστεύω. Δηλαδή, βλέπουμε ότι μέχρι τα 23-24 οι περισσότεροι παίχτες ακόμα θεωρούνται ταλέντα και νεαροί, το οποίο εγώ δεν το είχα, γιατί από τα 18 έπαιζα σε πρωταθλήματα τα κολυγιακά που είναι υψηλό το επίπεδό τους, και είχα χρόνο συμμετοχής ουσιαστικά, και όταν γύρισα που ήμουν 21 ήμουν ήδη έτοιμος παίχτης, δηλαδή δεν με είδανε ότι είναι πιτσιρικάς, δεν έχει παιχνίδια, δεν έχει εμπειρία. Κάτι το οποίο ήταν πολύ καλό και ήταν το πιο σημαντικό για μένα, να έρθω πίσω και να μπω κατευθείαν να παίξω. Νομίζω ήσουν στο Πανεπιστήμιο του Ναβάρο. Ήμουν στο Ναβάρο για 2 χρόνια και μετά πήγα στο West Texas. Μετά προέκυψε ένα πρόβλημα με την υγεία μου
και δεν έμεινα την τέταρτη χρονιά που είναι η τελευταία του Πανεπιστημίου. Φυσικά τελείωσα το πτυχίο μου, το πήρα μέσω online, κάτι το οποίο γίνεται και τώρα με τον κορονοϊό που κάνουν όλοι τα μαθήματα online. Εγώ είχα την τύχη να το κάνω τότε, όταν γύρισα από την Αμερική, το τελείωσα το πτυχίο μου. Και μετά πήγα στο Ρέθυμνο πρώτη μου χρονιά να παίξω. Mm-hmm. Πήγα στο Ρέθυμνο πρώτη χρονιά να παίξω, όταν ήταν στην Α2 τότε, πριν ανέβει. Τότε η Α2 ήταν ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα, πολύ πιο δυνατό από τώρα. Είχε πάρα πολλούς καλούς παίχτες, ήταν τα budget τεράστια. Και ήταν μια πολύ καλή αρχή για μένα για να μπω ξανά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ επιστρέφοντας από την Αμερική. Και ήταν μια χρονιά η οποία ήταν γεμάτη για σένα, έτσι. Δηλαδή επέστρεψες σε μια ηλικία, όπως είπες και εσύ, που κάποιοι το θεωρούν ως ταλέντο και ακόμα φοβούνται, διστάζουν οι προπονητές να σε χρησιμοποιήσουν. Παρ' όλα αυτά, εσύ έπαιξες κανονικά φουλ τη χρονιά. Έπαιξα κανονικά φουλ τη χρονιά. Είχα τον Κώστο Καραγιάννη, ο οποίος με πίστευε πάρα πολύ. Αλλά δυστυχώς πάλι κάπου στη μέση της χρονιάς το πρόβλημα υγείας που είχα την προηγούμενη χρονιά και αναγκάστηκα να φύγω από την Αμερική την τελευταία μου χρονιά, ξαναεμφανίστηκε και αναγκαστικά έχασα αρκετά παιχνίδια. Είχα χάσει, ξέρω εγώ, 1-1,5 μήνα. Έπρεπε να γυρίσω στην Κύπρο, είχα μπει στο νοσοκομείο για κάποιο διάστημα και μετά επέστρεψα και τελείωσα τη χρονιά. Αλλά σε γενικές γραμμές ήταν μια γεμάτη χρονιά. Για πρώτη χρονιά μετά την επιστροφή μου ήταν γεμάτη. Ακολούθησε η επιστροφή σου στην Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΚ Λάρνακας. Μια χρονιά επίσης γεμάτη το 2010. Ναι, ήταν... ήμουνα τότε 22 χρονών και μετά τις δύο χρονιές που πέρασα κάπως δύσκολα λόγω των προβλημάτων που είχα με την υγεία μου, είχα πάρει μια απόφαση να επιστρέψω στην Κύπρο, στο σπίτι μου, τέλος πάντων με την οικογένειά μου, για να είμαι λίγο πιο ήρεμος με αυτό το θέμα. Γιατί εντάξει, ήμουνα σε μια ηλικία που δεν μπορείς εύκολα να διαχειριστείς κάποια προβλήματα υγείας άμα είσαι μόνος σου κάπου. Και επέστρεψα στην ΑΕΚ. Ήταν η ομάδα που μεγάλωσα ουσιαστικά και ήθελα να επιστρέψω στην ΑΕΚ. Έπαιξα εκεί 2 χρόνια, σε μια περίοδο που το μπάσκετ στην Κύπρο ήταν κάπως περίεργη κατάσταση με τους ξένους. Δηλαδή, είχε η κάθε ομάδα 8-9 ξένους περίπου. Δηλαδή, θυμάμαι εγώ τη δεύτερη μου χρονιά στην ΑΕΚ τότε, ήταν 9 οι ξένοι. Ήταν 9 οι ξένοι, εγώ και ο Ιάκωβος ο Παντελή, αυτή ήταν η ομάδα. Σε γενικές γραμμές. Και το πρωτάθλημα τότε ήταν νομίζω 10 οι ομάδες και υπήρχαν μόνο 2 γύροι. Άρα τέτοια περίοδο που τώρα μας φαίνεται περίεργο που τελειώσαμε, ήμασταν ήδη τελειωμένοι. Και ήταν κάτι που γενικά και οι ξένοι και το πολύ μικρό πρωτάθλημα με έκανε να θέλω να ξαναφύγω. Δεν ήθελα να μείνω περισσότερο εδώ. Είχα μια πρόταση από την Καβάλα στην Α1 όταν ήταν από τον Κώστο Χουγκάζ, που τον ξέρουμε και από το πέρασμα του από το ΑΠΟΕΛ. Και κατευθείαν, χωρίς να το σκεφτώ πολύ, είπα το ναι. Θεωρούσα ένα πάρα πολύ καλό βήμα για την καριέρα μου και μια καλή ομάδα για να ξεκινήσω την πορεία μου στην Α1. Και έτσι και το έκανα και έφυγα τότε. Νομίζω η Καβάλα εκείνη τη χρονιά, το 2012-2013, αγωνιζόταν και στη Βαλκανική Λίγκα, έτσι. Ναι. Είχαμε ξεκινήσει τη χρονιά με άλλους στόχους. Τελικά διαφοροποιήθηκαν οι στόχοι μας κάπου μέσα στη χρονιά, ουσιαστικά μετά τα πρώτα 4-5 παιχνίδια. Είχαμε και τη Βαλκανική Λίγκα, που στην αρχή πιστεύαμε όλοι θα ήταν κάτι καλό, θα μας βοηθούσε, αλλά... Έτσι όπως εξελιχθήκαν τα πράγματα, μας έκανε κακό, ας το πούμε εισαγωγικά. Η ομάδα είχε ξεκινήσει, θέλαμε να είμαστε, την προηγούμενη χρονιά είχε τελειώσει, είχε τερματίσει στην 6η θέση. Άρα θέλαμε κάτι ανάλογο. Μπορεί όχι 6η θέση, τουλάχιστον να είμαστε στην 8η. Ξεκινήσαμε, χάσαμε τα πρώτα 4 παιχνίδια στον πόντο. Κάποια 2 παιχνίδια χάσαμε στην παράταση, τα άλλα 2 τα χάσαμε στον πόντο. Και μετά ξεκίνησαν οι αλλαγές προπονητών, αλλαγές παιχτών. Και κάπου χάσαμε λίγο την μπάλα εκεί και μετά ο στόχος μας ήταν να σωθεί η ομάδα.
άμα αγωνίζεσαι για να σωθεί ομάδα και έχεις και ταξίδια για τη Βαλκανική Λίγκα με λεωφορεία 10-15 ώρες λεωφορείο, είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Και μας τύχησε, πιστεύω, αυτό. Και γι' αυτό δεν καταφέραμε να σωθούμε κιόλα στο τέλος. Την επόμενη χρονιά κατηφόρησες στην Αμαλιάδα, στον Κόρυβο. Ναι, στην Καβάλα είχα μια καλή χρονιά, θα μπορούσα να πω σχετικά. Είχα ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη χρονιά. Ο κότς ο Χουγκάς με είχε εμπιστευτεί, είχα ξεκινήσει τα περισσότερα παιχνίδια σαν βασικός και πήγαινε αρκετά καλά προσωπικά τουλάχιστον. Μετά ένας τραυματισμός με είχε αφήσει λίγο πίσω. Είχα πάθει μια θλάση στο δικέφαλο, η οποία μετά μου έκανε μια υποτροπή και έχασα κάποια παιχνίδια. Γι' αυτό η επόμενη χρονιά ήταν κάπως δύσκολη για μένα στο να βρω αυτό που ήθελα. Είχε πέσει μαζί με την κρίση τότε στην Ελλάδα που κατευθείαν εκείνη τη χρονιά πέσανε πολύ τα συμβόλαια. Οι ομάδες δηλαδή κάνανε περίεργες κινήσεις, προσπαθούσαν να βρούνε ό,τι πιο οικονομικό μπορούνε και περιμένανε και μέχρι αργά για να κλείσουν τα ρόστερ τους. Δηλαδή περιμένανε μέχρι Αύγουστο-Σεπτέμβριο να κλείσουν τα ρόστερ. Και δεν είχα βρει κάτι που να με γεμίζει τέλος πάντων στην Α1 και εμφανίστηκε ο Κόρυβος. Όταν είχα μιλήσει με την ομάδα, έβλεπα ότι θέλουν να κάνουν κάτι καλό. Θέλαν η ομάδα να ανέβει στην Α1 και να την κρατήσουν εκεί. Ήταν η μοναδική ομάδα που υπήρχε τέλος πάντων στην Ηλία, ας πούμε, εκεί στην περιοχή, που δεν είχε παίξει ποτέ στην Α1. Το είχαν σαν όνειρο οι άνθρωποι της διοίκησης και πήρα την απόφαση και εγώ να πάω εκεί. Όντως εξελίχθηκαν τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Καταφέραμε να ανέβουμε στην Α1. Είχαμε κερδίσει και την ΑΕΚ τότε που ήταν το φαβορί. Την είχαμε κερδίσει 3 φορές και στο κύπελο και 2 φορές στο πρωτάθλημα. Άρα ήταν μια πολύ επιτυχημένη χρονιά. Βασικά εγώ είχα πάει όμως με στόχο να μείνω και στην Α1, που ήταν οι συζητήσεις που κάναμε αρχικά με την ομάδα. Δυστυχώς ήμασταν σχεδόν όλοι παίχτες απλήρωτοι για κάποιους μήνες. Μετά η διοίκηση δεν ήθελε να μας πληρώσει, δεν ήθελε να μας κρατήσει. Ουσιαστικά το πρόβλημα ήταν το οικονομικό. Άρα δεν υπήρχε ο τρόπος, ας πούμε, να μείνω στην ομάδα στην Α1, γιατί πήγαμε και πήραμε και μια οδό προς τα δικαστήρια για να πάρουμε τα λεφτά μας. Άρα δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Και έφυγα από την ομάδα. Και κατηφόρησες ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο νότια. Πήγες στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, για λογαριασμό του ΟΑΦΗ. Ναι. Τότε πήγα στην Κρήτη. Δεύτερη χρονιά στην Κρήτη μετά το Ρέθυμνο, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη χρονιά που πήγα σε μια ομάδα και όταν είχα μιλήσει με τον προπονητή, τον Κώστο Νταγιανό, που τον γνωρίζουμε και αυτόν από την Κύπρο, από το πέρασμα από τον Απόλλωνα, μου είχε αναθέσει, ας το πούμε, ένα ρόλο ηγετικό. Ήμουν 24 τότε και ήταν η πρώτη χρονιά που έπρεπε να αναλάβω ένα τέτοιο ρόλο, ας το πούμε. Συνήθως τις προηγούμενες χρονιές ήμουνα με μεγαλύτερους, πιο έμπειρους και έκανα και εγώ το δικό μου το κομμάτι, ας το πούμε. Και γενικά τα πήγα πάρα πολύ καλά σε αυτό το ρόλο. Η ομάδα ήταν κάπου στη μέση της βαθμολογίας, δεν είχαμε κάποιο στόχο για άνοδο ή κάτι. Και το πιο σημαντικό για μένα στην Κρήτη είναι ότι έκανα φιλίες ζωής. Την Κρήτη θεωρώ δεύτερο, τρίτο σπίτι μου, ας το πούμε. Άμα το ένα είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, το τρίτο είναι η Κρήτη. Η κουμπάρη μου είναι από την Κρήτη. Οπότε έχω ένα ισχυρό δέσιμο με την Κρήτη μετά από εκείνη τη χρονιά. Και πηγαίνω συχνά. Προσπαθώ να πηγαίνω συχνά. Μία χρονιά, όπως είπες και εσύ, είχες ηγετικό ρόλο και φαίνεται και από τα στατιστικά σου αυτό. 23 παιχνίδια εκείνη τη χρονιά με 12,3 πόντους κατά μέσο όρο, το ψηλότερο που είχες μέχρι τότε στη σεζόν. Πώς εξελίχθηκε εκείνη η χρονιά? Η χρονιά, εντάξει, σε γενικές γραμμές πήγε καλά. Δηλαδή, ξεκινήσαμε, κάναμε κάποιες μεγάλες νίκες, κάναμε κάποιες κακές ήττες. Ήταν όμως αναμενόμενο, δηλαδή η ομάδα είχε χτιστεί πάνω σε νεαρούς, ας το πούμε. Ήταν δηλαδή ο μέσος όρος ηλικίας πολύ χαμηλός, άρα δεν μπορούσαμε να έχουμε μια σταθερότητα.
Σε γενικές γραμμές όμως κάναμε πολύ καλές νίκες. Δηλαδή είχαμε κερδίσει και τους πρωτοπόρους, αλλά είχαμε χάσει και από τους τελευταίους αντίστοιχα. Άρα δεν ήταν σταθερή χρονιά, αλλά ήταν σε γενικές γραμμές μια πολύ καλή χρονιά. Και το 2015 έρχεται η πρόταση από τον Κεραυνό στην πρώτη χρονιά του Χριστόφορου του Λιβαδιώτη στην ομάδα του Στροβόλου. Πώς έγιναν οι επαφές, πώς κατέληξες στη Λευκοσία? Γενικά, εγώ είχα μιλήσει και με τον coach τον Λιβαδιώτη και τις προηγούμενες χρονιές. Και όταν ήταν στην ΕΘΑ και όταν ήταν στο ΑΠΟΕΛ μαζί με τον Τόνι τον Κωνσταντινίδη. Γενικά δεν είχα στο μυαλό μου την Κύπρο καθόλου. Είχα κάνει επαφές δηλαδή κάθε χρόνο, αλλά ήμουν κάθετος από την αρχή ότι δεν θέλω να επιστρέψω στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, γιατί πήγαινα καλά. Πήγαινα αρκετά καλά δηλαδή στην Ελλάδα. Ήμουν ακόμα μικρός, δεν ήθελα να επιστρέψω. Το 2014-2015 τότε είχε χτυπήσει ακόμα πιο πολύ η κρίση με τα μνημόνια κτλ. Είχαν πει τα capital controls που θυμόμαστε τότε στην Ελλάδα. Εγώ είχα υπογράψει ήδη με τον Εθνικό στον Πειραιά για την επόμενη σεζόν. Αλλά μετά από όλα αυτά είχαν ακουστεί διάφορα για αρκετές ομάδες που δεν θα είχαν λεφτά να πληρώσουν. Κάποιες ομάδες δεν θέλανε να κατέβουν να παίξουν. Και έτσι ήταν ένα timing το οποίο εμφανίστηκε και ο Κεραυνός και είχα πάρει μια απόφαση που πίστευα ότι ήταν καλύτερη για μένα. Μίλησα με τους ανθρώπους του Εθνικού που με καταλάβανε και με αφήσανε ελεύθερο. Και έτσι ήρθα στον Κεραυνό. Μία πρώτη χρονιά η οποία ήταν καλή μεν, αλλά δεν έφτασε σε κάποιο τίτλο ο Κεραυνός. Ένα τίτλο που τον κυνηγούσε πολλά χρόνια πριν, συμπεραλαμβανομένου και του 2015-16. Εκεί που ο Κεραυνός είχε φτάσει στα ημιτελικά του Κυπέλου, είχε αποκλεισεί από την ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά, και στα ημιτελικά του Πρωταθλήματος από τον ΑΠΟΕΛ, σε ένα τρομερό παιχνίδι, σε κάτι τρομερά παιχνίδια με το ΑΠΟΕΛ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το ένα παιχνίδι του Στροβόλου που με δικό σου τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα φάνηκε ότι θα παίρνατε τη νίκη και στα δύο δευτερόλεπτα το χάσαμε. Το χάσαμε, ναι. Αυτή η χρονιά ήταν χρονιά προσαρμογής για μένα πίσω στο κυπριακό μπάσκετ. Γενικά ο Κεραυνός τα προηγούμενα χρόνια, ενώ στην κανονική περίοδο πήγαινε πάντα πολύ καλά, κάπου το έχανε μετά προς το τέλος, τα play-off. Φαινόταν ότι χρειαζόταν κάτι διαφορετικό για να μπορεί να προχωρήσει. Ήταν και μια χρονιά προσαρμογής και για μένα, όπως είπα, και για τον coach να αναλάβει μια ομάδα που έχει στόχους να πρωταγωνιστήσει. Η πρώτη μας χρονιά ήταν ούτε αποτυχημένη, θα πω, αλλά ούτε πετυχημένη, γιατί στην τελική δεν μπήκαμε ούτε στους τελικούς του πρωταθλήματος, ούτε στον τελικό του κυπέλου. Άρα ουσιαστικά, παρόλο που όλη η χρονιά φαινόταν ότι ήταν καλύτερη από τις προηγούμενες, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Απλά τουλάχιστον είχαν μπει βάσεις για τις επόμενες χρονιές, δηλαδή είχε χτιστεί κάτι καινούριο στο Στρόβολο εκείνη την περίοδο και φαινότανε. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό από εκείνη τη χρονιά. Και την επόμενη χρονιά ήρθε η επιτέλους η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μια τρομερή χρονιά και για όλη την ομάδα του Κεραυνού. Ναι, ήταν ουσιαστικά και για μένα το πρώτο μου πρωτάθλημα. Αν εξαιρέσουμε την Α2 με τον Γκόρυβο όταν είχαμε ανέβει, που ουσιαστικά βγήκαμε δεύτερη, αλλά είναι σαν να παίρνεις πρωτάθλημα. Είχαμε ξεκινήσει από την αρχή με ένα στόχο. Δηλαδή, ο στόχος μας ήταν τίποτα λιγότερο από το πρωτάθλημα και το κύπελο. Δηλαδή, σκεφτόμασταν τα περσινά πώς χάσαμε στα play-off, πώς χάσαμε και από την ΑΕΚ στο κύπελο γενικά. Και ήμασταν πάρα πολύ αφοσιωμένοι. Δουλεύαμε όλη τη χρονιά πάρα πολύ καλά. Είχαμε κάνει και κάποιες προσθήκες, κυρίως του Αμπουκάρ και του Πάρξ, που μας είχαν βοηθήσει πάρα πολύ. Και μέχρι το τέλος, δηλαδή, κανείς δεν έχασε την πίστη του. Δηλαδή, ακόμα και όταν χάσαμε στους τελικούς από την ΑΕΚ το δεύτερο παιχνίδι με 15-20 πόντους μέσα στη Λάρνακα, κοιταζόμασταν όλοι και ξέραμε ότι θα βγούμε, θα παίξουμε και θα κερδίσουμε. Ήταν κάτι το οποίο το ένιωθες μέσα στα αποδυτήρια ότι θα γίνει.
Θυμάμαι και το ξέσπασμά σας στο τέλος του αγώνα, του τελευταίου αγώνα εκεί στο Κίτιον. Ήταν πραγματικά εκεί αποτυπώθηκε στο πρόσωπά σας την προσπάθεια που βγάλει όλη τη χρονιά. Ναι, κάπως έτσι, γιατί είχαμε κάνει τεράστια προσπάθεια να φτάσουμε μέχρι εκεί. Είχαμε μετά την ήττα στο Κίτιο που είχαμε χάσει με 20 πόντους, επιστρέψαμε στο Στρόβολο και πήραμε μια πολύ καλή νίκη και θέλαμε να το τελειώσουμε, δεν θέλαμε να γυρίσουμε πίσω για πέμπτο παιχνίδι. Το παιχνίδι ήταν πολύ χαμηλό το σκορ, δηλαδή με το ζόρι έμπαινε καλάθι, ας το πούμε. Και στα τελευταία 2 λεπτά, όταν είδαμε ότι πάει να χαθεί το παιχνίδι, μας βγήκε κάπως ένας εγωισμός και καταφέραμε να πάρουμε το παιχνίδι. Και εκεί βασικά βγήκαν οι προσωπικότητες και η ποιότητα των παιχτών. Την επόμενη χρονιά παίρνεις την απόφαση να φύγεις ξανά από την Κύπρο, να επιστρέψεις στην Ελλάδα. Πήγες στην ομάδα Λάρισα Φάρος, όπου ενωθήκαν οι δύο ομάδες εκείνη τη χρονιά, όπου έμεινες για μισή σεζόν. Τι έγινε, για θύμισε μας. Ναι. Από τη Λάρισα είχα μια πρόταση μέσα στο καλοκαίρι, την οποία δεν την απέρριψα, αλλά δεν τη δέχτηκα κιόλας. Ήθελα να ξεκινήσω, είχα μιλήσει με τον Άρη για να ξεκινήσω προετοιμασία μαζί τους, το οποίο και έκανα. Είχα μείνει για περίπου ένα μήνα, έκανα όλη την προετοιμασία με τον Άρη και τον Κώστο Γιαννάκη, κάτι το οποίο ήταν τρομερή εμπειρία. Τρομερή εμπειρία, δηλαδή το να βρίσκεσαι στο ίδιο γήπεδο να σε προπονεί ο Κώστο Γιαννάκη ήταν κάτι φοβερό. Ήταν κάτι φοβερό. Η άβρα του μόνο που τον βλέπεις μέσα στο γήπεδο σου δίνει ένα κίνητρο. Τελικά τα πράγματα έτσι όπως εξελιχθήκαν και στον Άρη γενικά είχε διάφορα προβλήματα τέλος πάντων η ομάδα. Έφυγα και πήγα στη Λάρισα μέσα Σεπτεμβρίου περίπου. Δεν ήταν τόσο καλή εμπειρία της Λάρισας. Η ομάδα ήταν κάπως χαμένη. Δεν είχε διοίκηση, δεν είχε τίποτα. Είχε μόνο τον Κώστο Σκουρτόπουλο που πάλευε μόνος του ουσιαστικά να κρατήσει την ομάδα. Ήταν και οι περισσότεροι παίκτες Έλληνες, τα παιδιά τα οποία κάνανε τρομερή δουλειά και το είχαν πάρει πολύ εγωιστικά το θέμα να κρατήσουν την ομάδα στην κατηγορία. Η ομάδα ήταν απλήρωτη από την αρχή. Εγώ ήμουν εκεί 3 μήνες περίπου και δεν είχα πάρει μισθό ακόμα. Και έτσι δεν ήμουν χαρούμενος με την κατάσταση εκεί. Μέχρι και που ήρθε μια φοβερή πρόταση για μένα και δεν το σκέφτηκα πολύ. Παρόλο που γενικά δεν το έχω ξανακάνει στην καριέρα μου να φύγω στη μέση της χρονιάς. Πίστευα ότι εκείνη τη στιγμή ήταν η καλύτερη απόφαση για μένα. Και πήρες την απόφαση στη Λιθουανία, έτσι. Στη Λιθουανία, ναι. Ήρθε η πρόταση από τη Λιθουανία, κάτι το οποίο δεν το περίμενα καθόλου. Είχα μιλήσει με τον μάνατζέρ μου την προηγούμενη μέρα και μου λέει αύριο θα έχουμε κάποια νέα, μήπως να φύγουμε από εδώ κτλ. Και την επόμενη μέρα, όντως ήταν Πέμπτη, και μου λέει έχουμε αυτή την πρόταση από τη Λιθουανία. Δεν το σκέφτηκα καθόλου, μίλησα κατευθείαν με τον Κώστο Σκουρτόπουλο, μου έδωσε το OK και έφυγα κατευθείαν. Αυτό έγινε την Πέμπτη και το Σάββατο ήμουν ήδη στη Λιθουανία. Και την Κυριακή έπαιξα και το πρώτο μου παιχνίδι. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για σένα φυσικά, μια ξένη χώρα, σε μια χώρα μπασκετική, καθαρά μπασκετική. Έτσι θέλω να σταθούμε λίγο στην εμπειρία σου στην Λιθουανία. Και εγώ θέλω να σταθώ στην εμπειρία μου αυτή, γιατί νιώθω πάρα πολύ τυχερός που η πρώτη μου εμπειρία στο εξωτερικό ήταν στη Λιθουανία. Γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε είναι μια χώρα που ζουν και αναπνέουν για το μπάσκετ. Το μπάσκετ εκεί είναι θρησκεία για αυτούς. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ασχολείται με το μπάσκετ, να μην παρακολουθεί μπάσκετ. Είτε αυτό είναι NBA, είτε είναι η δεύτερη κατηγορία στο λιθουανικό πρωτάθλημα. Όλος ο κόσμος ασχολείται με το μπάσκετ. Και ήμουν πάρα πολύ τυχερός που έζησα κάτι τέτοιο. Σε αυτό που λες θέλω να κάνω μια δική μου ιστορία. Πριν από μερικές ημέρες ήρθε στη δουλειά μου μια κυρία μεγάλης ηλικίας, κοντά στα 60, η οποία μόλις κάποιος της είπε ότι ασχολούμαι με την καλαθόσφαιρα ως δημοσιογράφος και άρχισε και μου έλεγε ονόματα Λιθουανών παιχτών πολύ γνωστών από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα, έτσι που νομίζω ότι στην Κύπρο αν ρωτήσεις κάποια κυρία αντίστοιχης ηλικίας δεν νομίζω να το συναντήσεις.
Όχι, όχι, με τίποτα, με τίποτα. Αυτή είναι η Λιθουανία βασικά. Όλος ο κόσμος, είτε είναι παιδάκι, είτε είναι γιαγιά, είτε είναι οποιοδήποτε, ξέρουν μπάσκετ και όχι μόνο τους αρέσει να βλέπουν, ασχολούνται, δηλαδή καταλαβαίνουν τον μπάσκετ. Στο γήπεδο δηλαδή, ο κόσμος πάει να διασκεδάσει, θα χειροκροτήσει και άμα χάσει η ομάδα του, και άμα κερδίσει, άμα δεν παίξει καλά, θα χειροκροτήσει τον αντίπαλο. Και υπάρχει μια... Δηλαδή, καταλαβαίνουν το παιχνίδι. Δεν θα δούμε διαμαρτυρίες, π.χ. για σφύριγμα διαιτητή, επειδή είσαι στην έδρα σου και περιμένεις να πάρεις ένα διαφορετικό σφύριγμα. Άμα το σφύριγμα είναι σωστό, το καταλαβαίνουν. Και είναι κάτι τρομερό, είναι κάτι τρομερό αυτό. Και ο κόσμος, δηλαδή, τα γήπεδα είναι γεμάτα, έξω κάνει μείον 20, που άμα γίνει αυτό εδώ... Όχι, δεν θα βγούμε από το σπίτι. Που πιο μπάσκετ και πιο αγώνας. Και εκεί όμως βλέπουμε ότι με μείον 20 έξω, όλος ο κόσμος ντύνεται, ετοιμάζεται και πάει στο γήπεδο. Και γινόταν χαμός στα γήπεδα. Και μια γιορτή κάθε παιχνίδι. Είναι γιορτή. Το κάθε παιχνίδι είναι μια γιορτή. Το απολαμβάνουν και οι παίχτες, το απολαμβάνει ο κόσμος. Και ήταν, όπως είπα και πριν, μια τρομερή εμπειρία για μένα όλο αυτό. Και το επίπεδο του πρωταθλήματος είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχουν οι πρώτες 2-3 ομάδες, όπως είναι η Ζαλγκύρης και η Λιέδβους Ρήτας, που ξεχωρίζουν κάθε χρόνο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο το έργο τους. Δηλαδή, θυμάμαι και εμείς όταν είχαμε παίξει τη Ζαλγκύρης και στην έδρα τους, αλλά και σε εμάς, τουλάχιστον για ένα ημίχρονο ήμασταν ισοπαλία στο σκορ, ήμασταν πολύ κοντά. Και με την Λιέτου Βουζρίτα στο ίδιο. Είχαμε κερδίσει τη Λετκαμπέλης, η οποία είχε βγει τέταρτη τότε, που τη γνωρίζουμε και από τον Κεραυνό που παίξαμε φέτος. Και το πιο σημαντικό που είχαμε κάνει εκείνη τη χρονιά, γιατί εμείς ήμασταν μια ομάδα με πολύ χαμηλό budget, που ουσιαστικά ο στόχος μας ήταν να σωθεί η ομάδα. Καταφέραμε και κερδίσαμε την Νεπτούνας σε ένα εκτός έδρας αγώνα νοκάουτ για το κύπελο. Και περάσαμε στο Final Four του Κυπέλλου, που ήταν τεράστια επιτυχία. Όλη η χώρα δηλαδή μιλούσε για αυτό το πράγμα εκείνη την περίοδο. Γιατί είχαν συνηθίσει κάθε χρόνο στο Final Four να είναι οι πρώτες 4 ομάδες, η Ζαλγκύρης, η Ρήτας, η Λετκαμπέλης και η Νεπτούνας. Και ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για μένα προσωπικά και για την ομάδα. Ήταν κάτι τεράστιο, ήταν η πρώτη χρονιά που πέτυχε κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό, παρόλο που η ομάδα δεν ούτε μπήκε στα play-off, απλά σώθηκε, η χρονιά θεωρείται πετυχημένη, γιατί είχε γραφτεί στην ιστορία το Final Four του Κυπέλλου. Και όπως καταλαβαίνεις τώρα, στο Final Four του Κυπέλλου, με αυτές τις ομάδες, τα γήπεδα πάλι γεμάτα, χαμός. Ήμουνα τυχερός που εκείνη τη χρονιά ήταν και ο Λουκάς ο Μαυροκεφαλίδης στη Ρήτας, και είχαμε παίξει αντίπαλοι και είχαμε συναντηθεί και στον ημιτελικό του κυπέλου. Και είχαμε αναπτύξει και μια φιλία με τον Λουκά. Βρισκόμασταν, οπότε είχαμε ρεπό. Πήγαινα εγώ στο Βίλνιους, που είναι η πρωτεύουσα που έμενε ο Λουκάς, και πηγαίναμε για ένα καφέ, για ένα φαγητό με την οικογένειά του και εγώ με τη γυναίκα μου. Και ήταν κάτι το οποίο και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ να νιώθω άνετα στη Λιθουανία. Όπως ήταν και πολύ σημαντικό το ότι αντιμετώπισα παίκτες της Ευρωλίγκας. Εντάξει, στην Ελλάδα θα παίξεις με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, αλλά είσαι κάπως συνηθισμένος, γιατί αυτό είναι το περιβάλλον σου γενικά. Και όταν είχαμε παίξει με τη Ζαλγκύρης και με προπονητή τον Σάρα ειδικά, να τον γνωρίζεις από κοντά, να τον βλέπεις πώς κοουτσάρει την ομάδα από κοντά, ήταν κάτι πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ωραία εμπειρία. Μιλήσαμε κιόλας, του είχα μιλήσει ελληνικά, μου απάντησε ελληνικά, και ήταν κάτι πολύ ωραίο. Όλη η χρονιά ήταν εμπειρίες που θα τις κρατήσω για πάντα. Ήταν μια καλή, πολύ καλή χρονιά για σένα, και μάλιστα να το συγκρίνουμε με το πρώτο μισό. Έπαιξες 13 παιχνίδια στη Λιθουανία και στο Φάρο μόλις 6. Ναι. Σημαίνει ότι είχες κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή σου στη Λιθουανία. Είχες 11,5 πόντους ανά παιχνίδι κατά μέσο όρο. Πολύ, πολύ καλό νούμερο για εξωτερικό. Ναι.
Γενικά στη Λιθουανία το παιχνίδι, όπως ξέρουμε, είναι πάρα πολύ ομαδικό. Δηλαδή δεν υπάρχουν ούτε τα 40 λεπτά που βλέπουμε να γίνονται εδώ, να παίζουν οι παίχτες 40 λεπτά, 35. Ο καθένας έχει το ρόλο του και η μπάλα θα περάσει από όλους. Και βλέπουμε ότι κάθε χρόνο ο πρώτος σκόρερ στη Λιθουανία, ας πούμε, δεν έχει πάνω από 14-15 πόντους μεσόωρο. Άρα ναι, ήταν πάρα πολύ καλή χρονιά για μένα. Αυτό το κέρδισα μόλις πήγα, όπως είχα πει πριν, πήγα Σάββατο και Κυριακή έπαιξα. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο η ομάδα και εγώ ήταν για την νίκη, ας το πούμε. Δεν είχε σκοπό να με χρησιμοποιήσει ο προπονητής, επειδή είχα φτάσει την προηγούμενη μέρα. Το παιχνίδι είχε στραβώσει, είχε ξεφύγει λίγο η άλλη ομάδα. Και αναγκαστικά δεν είχε άλλη επιλογή και με έβαλε μέσα στο τρίτο δεκάλεπτο, λίγο πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Και είχα πάει δηλαδή εκπληκτικά. Είχα μπει μέσα, λες και ήμουν στην ομάδα από την αρχή. Και είχα πάει πολύ καλά, είχα σκοράρει, φτάσαμε στον πόντο. Τελικά χάσαμε το παιχνίδι. Αλλά είχα κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή και τη θέση κατευθείαν από το πρώτο παιχνίδι. Και αυτό ήταν το πιο σημαντικό για να καταφέρω να μείνω μέχρι το τέλος και να είμαι από τους πρωταγωνιστές της ομάδας. Πόσους ξένους είχε τότε το πρωτάθλημα της Λιθουανίας? Το πρωτάθλημα είχαν 6 ξένους η κάθε ομάδα, αλλά το θετικό είναι ότι οι ομάδες δεν κάνουν χρήση και των 6 θέσεων. Οι περισσότερες ομάδες θα πάρουν 3-4 ξένους, κυρίως θα πάρουν 1-2 Αμερικάνους οι ομάδες, θα πάρουν ένα κοντό και ένα ψηλό, όπως ξέρουμε κάνανε εδώ π.χ. όταν είχαμε τους 2 ξένους, και μετά στους υπόλοιπους θα βασιστούν στους δικούς τους παίχτες και σε κάποιους Ευρωπαίους. Δηλαδή θα προτιμήσουν να κρατήσουν ευρωπαϊκό τον μπάσκετ, να το κρατήσουν αυτό το στυλ. Δεν θα πάνε να πάρουν, ξέρω εγώ, 5-6 Αμερικάνους όπως γίνεται εδώ και στην Ελλάδα και να παίξουν αυτό το αμερικάνικο run and gun μπάσκετ, ας το πούμε. Ναι. Είναι πιο ευρωπαϊκό το στυλ, το κρατάνε έτσι, είναι η ταυτότητά τους, είναι αυτό που κάνουν τόσα χρόνια και είναι μαγιά τους που το κρατάνε έτσι και δεν μπαίνουν στους πειρασμούς των φθηνών λύσεων Αμερικάνων που βλέπουμε να γίνεται και εδώ και στην Ελλάδα και κατά τη γνώμη μου έχει πέσει αρκετά το επίπεδο. Ναι, στο μεταξύ οι περισσότερες ομάδες χρησιμοποιούν και ξένους, σε εισαγωγικά ξένους, καθώς είναι πρώην, από χώρες πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Εστονία, Ρωσία. Βλέπουμε αρκετούς και Λετωνούς και Ρώσους και Εστονούς. Αλλά και από πιο κάτω αρκετούς παίχτες. Αλλά ναι, προτιμούν να μείνουν σε αυτό το στυλ που γνωρίζουν αυτό το μπάσκετ, το ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Και τους βγαίνει πολύ καλά γιατί παίζουν όμορφο μπάσκετ οι ομάδες. Ναι. Δηλαδή θα δεις ένα παιχνίδι από τις τελευταίες ομάδες και θα δεις όμορφο μπάσκετ. Θα δεις την μπάλα να γυρίσει, θα δεις ωραία ανοιχτά σουτ. Το ευχαριστιέσαι. Το ευχαριστιέσαι και να παίζεις και να το βλέπεις. Ωραία. Τελειώνει η χρονιά στη Λιθουανία και επιστρέφεις στην Ελλάδα για λογαριασμό της Κίμης. Ναι. Πριν την Κίμη, εκείνο το καλοκαίρι είχα ξεκινήσει την προετοιμασία με τον Ολυμπιακό. Ήταν η περίοδος που λείπαν αρκετοί παίχτες για τις εθνικές ομάδες και επειδή δεν είχα κλείσει ακόμα, εγώ δεν είχα υπογράψει κάπου, μίλησα με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, με είχαν πάρει τηλέφωνο και μου είχε ζητηθεί να βοηθήσω την ομάδα στις προπονήσεις και στα φιλικά παιχνίδια, γιατί δεν είχαν αρκετούς παίχτες και πήραν έτσι 4-5 παιδιά που έκριναν ότι μπορούν να τους βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι. Και κατευθείαν, χωρίς να το σκεφτώ, είχα πει το ναι. Είχα μιλήσει και με την Ομοσπονδία εδώ, γιατί είχαμε κάποιες υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα και είχαν καταλάβει ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και μου δώσαν το OK να πάω. Κάτι που τους ακόμα τους ευχαριστώ. Και ήταν μια εμπειρία την οποία δεν θα την άλλαζα με τίποτα. Δηλαδή, προπονητής ήταν ο coach ο Μπλατ. Και ήταν η τιμή μου να βρίσκομαι εκεί μαζί του, να με προπονήσει όλο αυτό το διάστημα. Να το γνωρίσει από κοντά και σαν άνθρωπος ήταν φοβερός και σαν προπονητής. Παρόλο που η πορεία του στον Ολυμπιακό δεν ήταν η αναμενόμενη, αυτό δεν έχει να κάνει. Ο άνθρωπος είναι top προπονητής, έχει φτάσει μέχρι το NBA, δηλαδή τι να πούμε.
Και το να ζεις παίχτες όπως το Σπανούλη καθημερινά από κοντά, να βλέπεις τι κάνει για να είναι σε αυτό το επίπεδο και για να κρατιέται σε αυτό το επίπεδο σε αυτή την ηλικία, το πώς γυμνάζεται, πώς τρώει, πώς προσέχει το σώμα του μετά τις προπονήσεις και πριν τις προπονήσεις, την οτροπία του κάθε φορά που μπαίνει στο γήπεδο, είναι κάτι το οποίο το κρατάς μαζί σου για πάντα και, και το σκέφτεσαι όταν νιώθεις ότι έχεις πόνο, όταν θες να κάνεις κάποιες παρασπονδίες στη διατροφή, τα πάντα. Σκέφτεσαι αυτόν τον άνθρωπο, τι έχει κάνει και τι κάνει καθημερινά και προσπαθείς να μείνεις και εσύ σε αυτόν τον δρόμο. Είναι μεγάλο παράδειγμα. Ναι, είναι τεράστιο παράδειγμα. Είναι πραγματικά εκπληκτικό το ότι βρέθηκα στο παρκέ μαζί του, ας το πούμε, στην ίδια ομάδα. Είχατε πάει για ένα φιλικό τουρνουά στη Μαδρίτη, στη Ρεάλ, έτσι, στο γήπεδο της Ρεάλ. Στη Μάλαγα είχαμε πάει. Και παίξαμε με τη Μάλαγα και με την Ρεάλ. Ένα παιχνίδι με τη Μάλαγα, ένα με τη Ρεάλ. Εντάξει, είχαν παίξει σε κάποια μικρότερα γήπεδα. Δεν παίξανε στο μεγάλο γήπεδο της Μάλαγας. Είχαν παίξει σε κάτι πιο σχολικά γήπεδα, ας το πούμε. Τα οποία φυσικά ήταν γεμάτα, γινόταν χαμός. Και εκεί καταλαβαίνεις τη δύναμη που έχει, ας πούμε, μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, σαν τον Παναθηναϊκό, που πάνε σε μια ξένη χώρα να παίξουν και ο κόσμος τους περιμένει για αυτόγραφα, για φωτογραφίες. Και ήταν και αυτό μια εμπειρία διαφορετική για μένα. Και ήρθε η Κίμη που προαναφέραμε. Μετά τον Ολυμπιακό είχα μιλήσει με τον coach Καστρίτη. Την Κίμη πάντα την ακούγαμε τα τελευταία χρόνια που ανέβηκε στην Αλφαίνα ότι είναι μια σοβαρή ομάδα, είναι καλά οικονομικά και προσπαθεί να κρατηθεί στην κατηγορία γενικά. Και μαζί με τη συζήτηση που έκανα με τον coach Καστρίτη πιστεύω ότι είναι η καλύτερη λύση για μένα να επιστρέψω στην Ελλάδα και στην Α1. Η χρονιά ξεκίνησε όχι τόσο καλά. Βασικά ξεκίνησε τα πρώτα δύο παιχνίδια πολύ καλά. Είχαμε κάνει μια εκτός έδρας νίκη στον Πανιόνιο και είχαμε χάσει στον Πόντο από τον Ολυμπιακό μέσα σε εμάς, που ήμασταν μπροστά λίγο πριν το τέλος και μια-δυο φάσεις στο τέλος μας τύχησαν το παιχνίδι, τέλος πάντων. Και μετά ξεκίνησε μια άσχημη περίοδος. Έγιναν αρκετές μαζεμένες ήττες εκτός προγράμματος, ας το πούμε. Και κάπου εκεί άλλαξαν τα πάντα. Εγώ είχα το ρόλο μου, είχα το χρόνο συμμετοχής που θα ήθελα, είχα την εμπιστοσύνη του coach Καστρίτη. Και κάπου εκεί λίγο τα πράγματα έγιναν κάπως περίεργα λόγω των ητών που είπα πριν. Ξεκίνησαν οι αλλαγές προπονητή, οι αλλαγές παικτών και είχαμε φτάσει κάποια στιγμή λίγο μετά τα Χριστούγεννα που κάθε εβδομάδα μπαίναμε στα ποδητήρια και βλέπαμε κάποιον άλλο παίχτη, ένα καινούριο παίχτη. Κάποιες φορές και δύο καινούριους παίχτες. Και εντάξει, άμα γίνεται αυτό σε μια ομάδα, χαλάνε τα πάντα. Χαλάει το κλίμα, χαλάνε οι ρόλοι. Και δεν ήταν τόσο καλή κατάσταση εκείνη την περίοδο. Είχα μιλήσει εγώ με τον Κεραυνό γενικά την προηγούμενη περίοδο, μου είχαν κάνει κάποιες συζητήσεις. Εγώ δεν ήθελα να φύγω. Ήθελα να μείνω, γιατί όπως είπα και πριν, δεν φεύγω εύκολα από μια ομάδα μέσα στις χρονιές, ας το πούμε. Θα την άφηνα την ομάδα έτσι. Εντάξει, έβλεπα και ότι ο Κεραυνός εκείνη την περίοδο δεν ήταν και στην καλύτερη κατάσταση. Είχαν κάνει κάποιες ήττες εκτός προγράμματος. Είχαν κάποιους τραυματισμούς. Γενικά υπήρχε ένα κακό κλίμα από ό,τι άκουγα γενικά και μου είχαν πει. Και είχε εμφανιστεί εκείνη την περίοδο και μου έδειξε πόσο πολύ με ήθελε να γυρίσω πίσω στην ομάδα. Με πιέσαν αρκετά, μπορώ να πω, και στο τέλος, επειδή έβλεπα και εγώ την κατάσταση ότι δεν θα εξελιχθεί καλά στην Κίμη, ήταν μια ευκαιρία για μένα να επιστρέψω στην Κύπρο και να βοηθήσω την ομάδα του Κεραυνού που είχαμε πάρει και το πρωτάθλημα 2 χρόνια πριν για να ξαναπετύχει κάποιους στόχους που είχε για τη χρονιά. Και έτσι και έγινε. Ήρθα, πήρα την απόφαση τελικά μετά από αρκετή σκέψη και δυσκολία μέσα μου να επιστρέψω στον Κεραυνό. Ήρθα το Γενάρη, 20-25 του Γενάρη είχα έρθει
Και τελικά τα πράγματα εξελιχθήκαν πάρα πολύ καλά. Πήραμε και το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Και πιστεύω ότι βοήθησα πάρα πολύ την ομάδα να πετύχει τους στόχους στο τέλος. Ήταν ένα. Επέστρεψες εσύ και ο Μπάρκερ στον κεραυνό εκείνη τη σεζόν. Ναι, ναι, ναι. Η επιστροφή. Είχαμε έρθει μαζί το Γενάρη και η ομάδα κατευθείαν έδεσε και έβγαλε ένα πρόσωπο διαφορετικό από τους προηγούμενους μήνες και καταφέραμε να φτάσουμε, να κατακτήσουμε και το κύπελο και το πρωτάθλημα και με κάποιους σοβαρούς τραυματισμούς που είχε η ομάδα. Και το κύπελο έχει μείνει και μπορεί να πει κανείς και στην ιστορία με τις δύο παρατάσεις. Ένα τρομερό παιχνίδι, ένα τρομερό τελικό κύπελο. Ναι, ναι, ναι. Ήταν εκτός και ο Κίνγκ και ο Αμπουκάρ εκείνο το παιχνίδι. Και ήταν ουσιαστικά ο Γουίλις μόνος του. Και εντάξει, το παιδί είχε παίξει 45 λεπτά. Είχε κάνει τρομερό παιχνίδι. Και άμα όταν εμείς βλέπαμε ένα παιδί να παίζει 45 λεπτά και να παλεύει με τα θηρία, με το Βερεμέγκο, με όλους αυτούς μόνος του, εντάξει, αναγκαστικά και εμείς ανεβάσαμε πάρα πολύ την απόδοσή μας και δεν το παρατήσαμε το παιχνίδι σε καμία στιγμή του αγώνα. Καταφέραμε να πάμε το μάτς στην παράταση και μετά καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, κάτι που όντως πιστεύω θα μείνει στην ιστορία του κυπριακού μπάσκετ. Και φέτος, τελευταία χρονιά στον Κεραυνό, όπως εξελίχθηκε, τερματίζει και πολύ σύντομα, πολύ, χωρίς να ξέρουμε πώς θα τελειώνει στην ουσία. Πώς συγκρίνεις τη φετινή τη σεζόν? Είχατε φυσικά ξεκινήσει από πολύ νωρίς, λόγω του Basketball Champions League. Κάνατε μια πολύ μεγάλη πρόκληση, την πρώτη κυπριακή ομάδα σε αυτόν τον θεσμό στα προκριματικά. Και είχατε και την ευκαιρία να περάσετε και στους ομίλους, αλλά ένα μικρό κενό διάστημα στο πρώτο παιχνίδι νομίζω ήταν αυτό που σας στέρισε αυτή τη χαρά. Ναι, η χρονιά φέτος δυστυχώς τελείωσε πολύ νωρίς και το καταλαβαίνουμε τώρα. Εκείνη τη στιγμή όταν έγινε η πρόορη διακοπή, ας το πούμε, δεν το είχαμε καταλάβει τόσο πολύ, αλλά τώρα μετά από τόσο καιρό στο σπίτι καταλαβαίνεις ότι ήταν πάρα πολύ νωρίς και όλοι θα θέλαμε να γυρίσουμε πίσω στα γήπεδα και να τελειώσουμε τη χρονιά. Ξεκινήσαμε αρκετά νωρίς για τα δεδομένα τα κυπριακά που ξέρουμε ότι οι ομάδες ξεκινάνε Σεπτέμβριο. Είχαμε τα παιχνίδια του Champions League, κάτι το οποίο είχε ξαναγίνει πριν 2 χρόνια και η ΑΕΚ και ο Κεραυνός είχαν ξαναπαίξει. Αλλά κανείς δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση έστω στο δεύτερο προκριματικό. Και φέτος κάτι ανάλογο ήταν. Δηλαδή, αυτό που ακουγόταν γενικά είναι ότι εντάξει, ο Κεραυνός θα παίξει με τους Bakken Bears. Οι Bakken Bears είναι από τα φαβορί για το FIBA Europe Cup, τέλος πάντων. Και όλοι λέγανε θα παίξει 2 παιχνίδια και μετά θα πάει στους ομίλους του FIBA Europe Cup. Μεταξύ μας όμως, στα αποδυτήρια κυρίως, δεν επικρατούσε αυτό το κλίμα. Δηλαδή, όταν συζητούσαμε μεταξύ μας οι παίκτες και μιλούσαμε για τα παιχνίδια, λέγαμε ότι ο στόχος μας είναι να περάσουμε στο Champions League στους ομίλους. Δεν θέλαμε κάτι λιγότερο. Είχαμε κάνει μια κακή εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι. Ήμασταν έτοιμοι ουσιαστικά για ένα τέτοιο παιχνίδι. Χάσαμε, το μαζέψαμε τουλάχιστον στο τέλος το παιχνίδι και πήγαμε μετά στη Δανία, όπου επικρατούσε μια ηρεμία και μια χαλαρότητα μεταξύ μας. Δηλαδή, δεν υπήρχε ούτε άγχος ούτε τίποτα. Δηλαδή, ήμασταν ήρεμοι, χαλαροί και απλά ξέραμε ότι δεν ήμασταν ο εαυτός μας στο προηγούμενο παιχνίδι. Και ξέραμε ότι μπορούμε να τους κερδίσουμε εκεί. Απλά το θέμα μετά ήταν η διαφορά. Όταν περάσαμε μπροστά στο σκορ και είδαμε να αυξάνει τη διαφορά, μετά εκεί κάπου είχαμε πάρει και την αυτοπεποίθηση όλοι με το μέρος μας. Και καταφέραμε να κάνουμε μια τεράστια νίκη, να περάσουμε στο δεύτερο προκριματικό, κάτι που είπες και εσύ δεν έχει ξαναγίνει από κυπριακή ομάδα, όπου πέσαμε με τη λιθουανική, τη Λετ Καμπέλης, ναι, την οποία εγώ τη γνώριζα αρκετά καλά από τη χρονιά που ήμουν στη Λιθουανία. Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στη Λιθουανία, αλλά το καλό είναι ότι ήταν νωρίς και για αυτούς. Δείξαμε ότι εκείνη την περίοδο τουλάχιστον ήμασταν
είτε εισάξια μπορεί και καλύτερη ομάδα για εκείνη τη χρονική περίοδο. Καταφέραμε να πάρουμε μια νίκη μέσα στη Λιθουανία, αλλά δυστυχώς το πρώτο παιχνίδι εδώ, παρόλο που ήμασταν μπροστά σε όλο το παιχνίδι σχεδόν, καταφέραμε να χάσουμε από δικά μας λάθη. Γι' αυτό θα πω ότι έπρεπε να είχαμε περάσει ουσιαστικά. Δηλαδή, αυτό νιώθαμε ότι αδικήσαμε τους εαυτούς μας μετά, όταν τελείωσε το Champions League. Νιώθαμε ότι εμείς έπρεπε να είχαμε περάσει στους ομίλους. Θα γραφτούμε και αυτό στην ιστορία ως η πρώτη ομάδα που πέρασε σε ομίλους Champions League στην Κύπρο. Και αυτό πιστεύω κάπου μας επηρέασε για το FIBA Europe Cup μετά. Παρόλο που ήταν και αυτό κάτι σημαντικό να παίξουμε στους ομίλους του FIBA Europe Cup, είχαμε περισσότερες απαιτήσεις από τους εαυτούς μας και όταν δεν πετύχαμε το στόχο του Champions League, κάπου μας έριξε γενικά και δεν είχαμε την ίδια απόδοση σε αυτά τα παιχνίδια, στο FIBA Europe Cup. Και κάπου εκεί νομίζω ότι χάθηκε η πρόκριση, ας το πούμε, στο FIBA Europe Cup. Εντάξει, έφταξε σίγουρα για το γεγονός ότι πολλά παιχνίδια του Europe Cup τα παίξατε χωρίς τον Αμπουκάρ, ο οποίος αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τραυματισμού και ο Κιν δεν ήταν στα καλά του φέτος. Φαινόταν ότι ήταν αρκετά ταλαιπωρημένος στη σεζόν. Ναι, γενικά, έχουμε μάθει να παίζουμε, είχαμε μάθει να παίζουμε χωρίς τον Αμπουκάρ, γιατί είχε αρκετά θέματα τραυματισμού φέτος. Και πραγματικά μας στεναχώρησε όλους πάρα πολύ και το πώς τελείωσε η σεζόν για αυτόν. Γιατί μετά από 4 χρόνια στην ομάδα, που ήταν ουσιαστικά ο ηγέτης της ομάδας τόσα χρόνια, και εμείς που ήμασταν τόσα χρόνια μαζί του, δεν θέλαμε να τον δούμε να φεύγει έτσι. Δυστυχώς είχε ένα σοβαρό τραυματισμό που έπρεπε να μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν. Αλλά ναι, είχε χάσει αρκετά παιχνίδια στους ομίλους, κάτι που σίγουρα μας τύχησε στις εμφανίσεις μας και στα αποτελέσματα. Για την φετινή σεζόν, όπως εξελέχθηκε, τι σχόλια έχεις να κάνεις, ενώ για το πρωτάθλημα. Είχατε κάνει ένα μεγάλο σερί νικών, το οποίο χάθηκε σε κάποια φάση, αλλά νομίζω ότι ήταν και φυσιολογικό, γιατί όλες οι ομάδες, που ειδικά αυτές που ξεκινάνε και τόσο νωρίς στη σεζόν λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, κάποια στιγμή θα κάνουν μια κοιλιά. Ναι, εντάξει, είχαμε δείξει από την αρχή και από το Super Cup που παίξαμε με την ΑΕΚ και γενικά όλο τον πρώτο και το δεύτερο γύρο. Είχαμε δείξει ότι είμαστε ένα επίπεδο πάνω από τις υπόλοιπες ομάδες στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Η κοιλιά που κάναμε ήταν αναμενόμενη, το περιμέναμε και εμείς ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Σίγουρα στο μυαλό μας είχαμε και το αίτητο μετά τις πρώτες 12-13 νίκες, λέμε μπορούμε να το κάνουμε, αλλά ξέρουμε ότι δεν γίνεται εύκολα. Δηλαδή και η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη δεν το έχει κάνει, ας πούμε. Είναι πολύ δύσκολο να τελειώσει ένα πρωτάθλημα χωρίς ήττα. Η κοιλιά ήρθε σε μια περίοδο που δεν θέλαμε να έρθει εκεί, γιατί ήταν το παιχνίδι με την ΑΕΚ, που θέλαμε να κλειδώσουμε την πρώτη θέση. Αλλά δεν μας επηρέασε τόσο πολύ, γιατί ήταν αναμενόμενο. Το ξέραμε ότι θα έρθει κάποια περίοδος που δεν θα είμαστε στο 100%. Και επειδή ήμασταν προετοιμασμένοι γι' αυτό, καταφέραμε και εύκολα μετά το παιχνίδι της ΑΕΚ να ξαναμπούμε πάλι σε ένα ρυθμό το οποίο ήταν αντιπροσωπευτικό για την ομάδα μας. Τα επόμενα παιχνίδια δείξαμε ότι βρίσκουμε ξανά τον εαυτό μας και ήμασταν όχι σίγουροι, αλλά νιώθαμε ότι θα τελειώσει πολύ καλά η χρονιά. Το πιστεύαμε ότι θα καταφέραμε και φέτος να πάρουμε, αν όχι και τους δύο τίτλους, σίγουρα τον έναν. Πιστεύεις ότι η εμπειρία των παιχτών του Κεραυνού ήταν αυτή που έβαλε ξανά τόσο γρήγορα την ομάδα στο νήσιο δρόμο, να το πούμε έτσι, μετά από αυτή την κοιλιά? Γιατί είσαι εσύ, είναι ο Θεοχαρίδης, ο Κορονίδης, παιδιά που έχετε μεγάλη εμπειρία και στον Κύπρο αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο γενικότερα. Ήταν αυτός ο λόγος? Σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι ήταν αυτό. Δηλαδή η εμπειρία που υπάρχει μέσα στην ομάδα
και από τους Κύπριους παίχτες που είπες, αλλά και από τους ξένους. Δηλαδή είναι αυτή η διαφορά που υπάρχει από τις άλλες ομάδες. Ότι παιδιά όπως τον Κίνγκ, τον Αμπουκάρ πριν φύγει, τον Γκραντ, είναι παιδιά που είναι και παίχτες των αποδυτηρίων και της ομάδας. Δεν είναι σαν τους πιο νεαρούς που βλέπουμε σε πολλές ομάδες που τους νοιάζει περισσότερο το προσωπικό. Και όλο αυτό μαζί μέσα στα αποδυτήρια σίγουρα μας βοηθάει πάρα πολύ και οι Κύπροι μαζί με τους ξένους να βρίσκουν κάπου να συναντηθούν για να συζητήσουν. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Σίγουρα κάναμε και μια συζήτηση με τον προπονητή που προσπάθησε να μας δείξει ότι δεν είναι αγωνιστικό πρόσωπο για την ομάδα μας αυτό. Το καταλάβαμε αμέσως και κάναμε τα απαραίτητα που χρειαζόταν μέσα στο γήπεδο στις προπονήσεις για να επανέλθουμε αμέσως. Τη δική σου την προσωπική την απόδοση στη φετινή σεζόν πώς εγκρινείς? Ήταν νομίζω σε γενικές γραμμές πάρα πολύ καλή. Δηλαδή είχα το ρόλο που έχω στην ομάδα του Κεραυνού όλα αυτά τα χρόνια. Προσπαθούσα να βγω μπροστά όποτε χρειαζόταν, να κάνω ένα βήμα πίσω όποτε χρειαζόταν. Και σε γενικές γραμμές νομίζω ότι ήμουνα αυτός που είμαι. Ναι, αυτό αποτυπώνεται και από τα νούμερα σου. 27 πόντους έκανες ρεκόρ καριέρας στο παιχνίδι με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου στις 4 του Δεκέμβρη το παιχνίδι αυτό, το 19. Το καλύτερο σου παιχνίδι. Είχα την τύχη να έρθω να είμαι στο κήπεδο και να το παρακολουθήσω και από κοντά. Ναι, είχε ξεκινήσει το παιχνίδι και για κάποιο λόγο μας δίνανε όλα τα σουτ στο πρώτο δεκάλεπτο. Και είχε ξεκινήσει το πρώτο δεκάλεπτο, πήρα 4-5 σουτ, τα έβαλα και μετά ήταν εύκολο. Δηλαδή, άμα ξεκινήσεις στην αρχή να σου δώσει άλλη ομάδα τα σουτ και τα βάλεις, μετά όλα τα άλλα έρχονται εύκολα. Ήταν σίγουρα και ο τρόπος που παίζουμε, που πάντα θα βρούμε τον ανοιχτό παίχτη. Ήταν βασικά η ταυτότητά μας αυτή, ότι μπορεί να είμαι μόνος μου κι εγώ, αλλά άλλος είναι πιο μόνος του. Θα τη δώσω την μπάλα. Και βοήθησε και αυτό, μαζί με την ευστοχία, να κάνω αυτό το προσωπικό ρεκόρ, που συνδυάστηκε και με νίκη, και αυτό ήταν το σημαντικό, γιατί ήταν κοντά το παραλίμνη σε όλο το παιχνίδι. Και εντάξει, αυτό. Πέτυχες 6 τρίποντα σε εκείνο το παιχνίδι, το οποίο είναι το ρεκόρ τη σεζόν. Τα περισσότερα που έβαλες αυτή τη σεζόν, αλλά όχι τα περισσότερα στην καριέρα σου. Καθώς αυτό το έχεις κάνει με την εθνική ομάδα, τα 8 τρίποντα που έχεις πετύχει απέναντι στην Ελβετία. Ναι. Είχα βάλει 8 τρίποντα τότε στο παιχνίδι εδώ στο Ελευθερία με την Ελβετία, που ήταν το τελευταίο του ομίλου εκείνη την περίοδο. Και είχα βάλει 8, ναι, αυτό είναι το ρεκόρ μου, νομίζω, τουλάχιστον σε επαγγελματικό επίπεδο. Ναι, και πάλι είχε συνδυαστημένη με νίκη εκείνο το παιχνίδι, σε μια χρονιά. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη για μας, γιατί καταγράψαμε 2 νίκες σε έναν όμιλο αρκετά δύσκολο. Σε έναν όμιλο πολύ δύσκολο, που έτσι για να περάσουμε και σαν της εθνικής σιγά-σιγά, ήταν η χρονιά σε ένα δύσκολο όμιλο προκριματικά του Ευρωμπάσκετ και η Κύπρος με την πρώτη της εκτός έδρας νίκη επί της Ελβετίας είχε ελπίδες να προκριθεί στο Ευρωμπάσκετ. Ναι, το θέμα ήταν ότι δεν καταφέραμε να κρατήσουμε τη διαφορά που είχαμε εδώ με την Ισλανδία στο πρώτο ημίχρονο. Ήμασταν πάνω νομίζω 8-9 πόντους και καταφέραμε να χάσουμε. Νομίζω εκεί χάθηκε το παιχνίδι της πρόκρισης. Δηλαδή, άμα καταφέραμε να πάρουμε το παιχνίδι με την Ισλανδία εδώ μέσα, πιστεύω θα είχαμε διαφορετική τύχη και στα επόμενα παιχνίδια. Και ήταν πραγματικά μια τεράστια ευκαιρία που δεν πιστεύω να ξαναυπάρχει τέτοια ευκαιρία, ειδικά με τον τρόπο που έχουν γίνει πλέον τα προκριματικά, που είναι τα παράθυρα και για να φτάσεις σε πρόκριση πρέπει να περάσεις από 4-5 ομίλους. Τότε ήταν ένας όμιλος, άμα κατάφερες να κάνεις 3 νίκες, 4 θα μπορούσες να έχεις περάσει. Και δυστυχώς δεν τα καταφέραμε και ελπίζω να έχουμε ξανά την ευκαιρία να φτάσουμε τόσο κοντά.
Ας μιλήσουμε λίγο για την Εθνική. Ξεκίνησες στην Εθνική το 2013, αν δεν κάνω λάθος. Όταν έγινε μια καινούργια αρχή με τον Κώστο Γιαναρά, στου ΣΑΜ και του Λουξεμβούργου είχα πάει για πρώτη φορά. Και γενικά, σε γενικές γραμμές, θεωρώ ότι αυτά τα χρόνια ήταν επιτυχημένη η πορεία της Εθνικής. Αν εξαιρέσουμε τους τελευταίους ΑΜΚΕ, γενικά η πορεία της Εθνικής τα τελευταία χρόνια είναι επιτυχημένη με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν στο κυπριακό μπάσκετ πάντα. Εντάξει, στους ΑΜΚΕ του 19 δεν ήμασταν έτοιμοι, δεν εμφανιστήκαμε έτοιμοι. Και δεν κάναμε νίκη, κάτι το οποίο αυτό ήταν αποτυχία. Αυτή ήταν η μοναδική αποτυχία που μπορώ να πω ότι είχε αυτή η ομάδα αυτά τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Είχατε κάνει και τους εκπληκτικούς ΑΜΚΕ και την προηγούμενη, στους 17, που ναι. Αντίπαλοι το Μαυροβούνιο βασικά, που ήταν το φαβορί του ΑΜΚΕ εκείνους. Καταφέραμε και πήραμε το χρυσό μετάλλιο. Ναι, εκείνη τη χρονιά τη θυμόμαστε όλοι όσοι ήμασταν στην Εθνική Ομάδα και πιστεύω ότι όλοι νιώθουμε το ίδιο ότι ήταν η καλύτερη μας χρονιά. Όποιον ρωτήσει, νομίζω, στην Εθνική θα πει ότι η καλύτερη μας χρονιά ήταν η ΑΜΚΕ του 2017. Ήταν το Μαυροβούριο, εντάξει, χωρίς τους παίχτες της Ευρωλίγκας ή του NBA. Αλλά εντάξει, τα παιδιά που ήταν εκεί ήταν πάλι υψηλού επίπεδου παίχτες που ούτε εμείς δεν πιστεύαμε ότι μπορούμε να πάμε να τους κερδίσουμε. Ας το πούμε έτσι. Όταν ξεκίνησε το παιχνίδι φυσικά και είδαμε ότι μπορούμε να τους κοντράρουμε, μετά τα πράγματα εξελιχθήκαν έτσι ώστε να πάρουμε την νίκη. Ήταν εκεί η Ισλανδία στον όμιλό μας, μια Ισλανδία που την είχαμε γνωρίσει λίγο καιρό πριν από τα προκριματικά που προαναφέραμε. Και ήταν εκεί η πρώτη μας νίκη. Η Ισλανδία όμως έχει μια ιδιαιτερότητα. Κάθε φορά που τους αντιμετωπίζεις, έχουν διαφορετική ομάδα, διαφορετική δωδεκάδα σχεδόν. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό και είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να πάρουμε για το πώς δουλεύουν και πώς βγάζουν παίκτες. Τους έχουμε αντιμετωπίσει από τους ΣΑΜΚΙ του 2013, στα προκριματικά του 2017, στους ΣΑΜΚΙ του 2017 και στους ΣΑΜΚΙ του 2019. Έχω δει 4 διαφορετικές δωδεκάδες σχεδόν. Και δουλεύουν πάρα πολύ καλά και βλέπεις ότι όποιος έρχεται όσο χρόνο για αν είναι έτοιμος σωματικά να παίξει σε αντρικό επίπεδο. Έχουν όλοι καλή ψυχολογία, είναι αθλητικοί. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να πάρουμε και εμείς σαν παράδειγμα, να δούμε πώς δουλεύουν και να δουλέψουμε και εμείς έτσι αντίστοιχα. Είναι ένα κομμάτι που θέλω να το συζητήσουμε. Είσαι ένας από τους συνδετικούς κρίκους της Εθνικής, όπως προανέφερες, μετά από αυτή την νέα προσπάθεια που γίνεται με τον Λίνο τον Γαβρίλ. Για πες μας, πώς βλέπεις αυτή την προσπάθεια και τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει ώστε να διορθωθεί? Για να διορθωθεί η κατάσταση γενικά στο κυπριακό μπάσκετ, πρέπει να ξεκινήσει από πολύ μικρές ηλικίες. Δηλαδή πρέπει από μικρές ηλικίες να αποκτούν τα παιδιά ένα κίνητρο για να δουλέψουν και αυτό το κίνητρο δεν θα έρθει άμα δεν παίξουν οι Κύπροι παίχτες στις ομάδες τους. Δηλαδή άμα ένα παιδί που ξεκινάει να παίξει στις ακαδημίες δεν βλέπει σε έναν Κύπριο παίχτη τον εαυτό του σε λίγα χρόνια, δεν θα μπορεί να έχει το κίνητρο και να προπονηθεί και να δουλέψει τόσο πολύ ώστε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Από εκεί ξεκινάει όλο για μένα. Γίνεται μια προσπάθεια από την Ομοσπονδία και με τον κανονισμό του Κύπριου παίχτη στην πεντάδα. Αλλά πάλι βλέπω ότι δεν βοηθάει και τόσο. Δεν βοηθάει και τόσο. Και βλέπουμε ότι αρκετοί παίχτες που έρχονται πλέον στην Εθνική δεν έχουν παιχνίδια. Και χρησιμοποιούμε την Εθνική σαν μέσο για να πάρουν παιχνίδια και να αποκτήσουν εμπειρίες μέσω της Εθνικής οι νέοι παίχτες, το οποίο για μένα είναι λάθος. Οι παίχτες που έρχονται στην Εθνική πρέπει να είναι έτοιμοι. Πρέπει να είναι έτοιμοι και να είναι οι καλύτεροι παίχτες του πρωταθλήματος, σε εισαγωγικά, για να μπορούν να βοηθήσουν την Εθνική. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το αντίθετο. Προσπαθούμε μέσα από την Εθνική να δώσουμε χρόνο και εμπειρίες σε παίχτες για να γυρίσουν και να βρουν χρόνο στις ομάδες τους. Κάπου εκεί πιστεύω το έχουμε χάσει λιγάκι.
Άμα βρούμε τρόπο να έχουν περισσότερο χρόνο στις ομάδες τους, τότε θα είναι και πιο έτοιμοι να βοηθήσουν την εθνική ομάδα. Ναι. Και ως ένας καλαθοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί στο εξωτερικό, τι θα συμβούλευε στα νεότερα τα παιδιά, τι είναι αυτό που θα τους κάνει να ξεχωρίσουν και να ακολουθήσουν μια καριέρα που ίσως να την ονειρεύονται κιόλας? Αυτό που θα τους συμβούλευα είναι να έχουν στόχο και πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, χωρίς να δουλέψεις δεν θα έρθει τίποτα. Δεν ξέρω τώρα, εγώ κάθε καλοκαίρι, ας πούμε, ακόμα και σε αυτή την ηλικία, πηγαίνω στο γήπεδο το καλοκαίρι καθημερινά και στα γυμναστήρια και στο γήπεδο και δεν έχω δει έναν μικρό παίχτη να έρχεται στο γήπεδο να κάνει προπόνηση το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι εκεί είναι το μυστικό. Δηλαδή, ούτε καλοκαίρια υπάρχουν, ούτε διακοπές υπάρχουν. Άμα θες να φτάσεις σε ένα ψηλό επίπεδο, χρειάζεται δουλειά, πολύ σκληρή δουλειά, καθημερινά, καθημερινά. Εντάξει, σίγουρα είναι μια ηλικία που θα έχεις και τους φίλους σου, θα πας και τις βόλτες σου, αλλά άμα έχεις στόχο να πετύχεις, πρέπει αυτό να είναι το νούμερο ένα στη καθημερινότητά σου. Πραγματικά πρέπει για να κάνεις κάτι που αγαπάς, που θέλεις να το ακολουθήσεις. Πρώτα απ' όλα θέλει θέληση, θέλει θυσίες και πολλές θυσίες και θέλει, θα χρησιμοποιήσω μια κουβέντα που είπε ο Παναγιώτης ο Γενναρός, θέλει να δώσει πολλά για να πάρεις κάποια τα οποία δεν θα τα πάρεις αμέσως, θα τα πάρεις στην πορεία. Ναι, μπορεί να πάρεις και ελάχιστα. Μπορεί να πάρεις και ελάχιστα, αλλά άμα δεν βάλεις, άμα δεν δώσεις πολλά, δεν θα πάρεις τίποτα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Και εγώ ευχαριστώ. Να πω και κάτι τώρα που μιλούσαμε για τις ακαδημίες γενικά και για την εθνική ομάδα και τους Κύπριους παίχτες. Τώρα που είμαι στο σπίτι και η μοναδική μου βόλτα που κάνω, τέλος πάντων, είναι εδώ στη γειτονιά, που είναι αυτό που δικαιούμαστε, τέλος πάντων. Έχω δει σε όλη τη γειτονιά εδώ πάνω από 10 μπασκέτες στα σπίτια μέσα. Που αυτό με, δηλαδή περπατούσα, έβλεπα μπασκέτα και χαμογελούσα. Βλέπω ότι υπάρχει το μπάσκετ στην Κύπρο. Υπάρχει μέσα στα σπίτια, υπάρχει στον κόσμο. Το θέμα είναι να βρούμε τρόπους να τους φέρουμε στο γήπεδο. Πρέπει να τους φέρουμε στο γήπεδο για να ξαναζωντανέψει το μπάσκετ. Άμα ζωντανέψει το μπάσκετ γενικά, θα βγουν και παίχτες περισσότεροι. Είναι κάτι που θέλω να το μοιραστώ αυτό. Σίγουρα υπάρχει το μπάσκετ και το βλέπουμε και από το ένα μικρό παράδειγμα που το λέω, το συναφέρω συχνά, είναι το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα που έχει τρεις κατηγορίες, από 10 ομάδες η κάθε κατηγορία, από 10 παίχτες η κάθε ομάδα. Μιλούμε για ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που ασχολούνται με την καλαθόσφαιρα. Και δυστυχώς η πρώτη κατηγορία τους ψάχνουμε. Ναι, αυτό που με προβληματίζει λίγο με αυτό το θέμα είναι ότι υπάρχουν, ξέρω εγώ, τόσοι παίχτες στο ερασιτεχνικό οι οποίοι παίζανε παλιά, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει το παλιό μπάσκετ το κυπριακό της δεκαετίας του 90 και του 2000 και σε εισαγωγικά, θα το πω, σνομπάρουν το πρωτάθλημα που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, άμα κάνεις μια συζήτηση με έναν οποιοδήποτε θα σου πει ότι εγώ έβλεπα μπάσκετ το 90 τότε που υπήρχε μπάσκετ, τώρα δεν υπάρχει μπάσκετ, άρα δεν πάω. Άμα δεν έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στο γήπεδο που είναι αυτοί που ασχολούνται με τον μπάσκετ, τότε δεν θα έρθει ούτε ο υπόλοιπος κόσμος, τότε δεν θα υπάρχει τον μπάσκετ. Αυτό είναι το παράπονό μου, ότι πάρα πολλοί που ασχολούν τα παλιά και είχαν φύγει για διάφορους λόγους τότε που είχε γίνει και αυτό με τους ξένους, που είχαμε 10 ξένους σε κάθε ομάδα και τα λοιπά και είχε πέσει γενικά το μπάσκετ και απομακρυνθήκανε, πλέον ακόμα το θεωρούν ότι δεν υπάρχει το μπάσκετ και είναι μακριά, που είναι οι πρώτοι που πρέπει να έρθουν κοντά στο μπάσκετ και να το βοηθήσουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ζήσει μέσα στο μπάσκετ τις καλές εποχές. Ακριβώς. Και αυτό και εμείς μέσα από τις εκπομπές μας, μέσα από την ιστοσελίδα μας, προσπαθούμε να προωθήσουμε όσο το δυνατόν, δίνοντας περισσότερη βάση στον Κύπριο καλαθοσφαιριστή. Νομίζω αυτό δεν μπορούμε να το κρύψουμε, είναι αντιληπτό. Για να καταλάβει και ο κόσμος ότι υπάρχουν οι Κύπριοι καλαθοσφαιριστές, αγωνίζονται στις ομάδες τους και κάνουν και πράγματα. Δεν είναι δηλαδή απλά ρολίστες.
Ναι, εννοείται. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, ότι υπάρχει γενικά το μπάσκετ. Υπάρχει το μπάσκετ στην Κύπρο και όσο περισσότερος κόσμος έρχεται κοντά, τόσο περισσότερο θα αναπτυχθεί το μπάσκετ. Ωραία. Και τόσο περισσότερο κίνητρο θα βρίσκουν οι παίχτες. Νίκο, να σε ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ωραία η κουβέντα που κάναμε. Μάθαμε και διάφορες πηγές της καριέρας σου που δεν γνωρίζαμε ή γνωρίζαμε λίγα πράγματα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι μέσα από την εκπομπή σου είχα και εγώ την ευκαιρία να πω κάποια πράγματα και για μένα γενικά αλλά και για τον μπάσκετ που μας αφορά όλους. Ωραία. Ήταν η εκπομπή Full Court Cast. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο. I love this game. Took me from rags to riches.